Μάλιστα, λοιπόν, πολλά περισσότερα για αυτή την προσπάθεια που γίνεται από την πλευρά του Εμπορικού Συλλόγου θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Κώστα Χατζημιχαήλ, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε και εσείς κοντά μας απόψε. Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου να μας λέει έτσι επιγραμματικά το πώς θα κινηθεί σε εκείνο το δεκαήμερο η Αλεξανδρούπολη. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Χατζημιχαήλ, δεδομένου των δυσκολιών και της οικονομικής συγκυρίας που περνάει η χώρα αλλά και οι πολίτες, πιστεύετε ότι τελικά θα υπάρξει ανταπόκριση για αυτό το shopping festival? Κοιτάξτε, έχουμε πει και παλαιότερα ότι ενώ οι πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αδράνεια, η οικονομία δεν πάβει να τρέχει με γοργούς ρυθμούς. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η επιχειρηματική κοινότητα της Ελλάδος έτσι και αλλιώς δεν έχει σταματήσει να πληρώνει φόρους, δεν έχουν σταματήσει όλα αυτά τα μέτρα τα οποία μας έχουν επιβληθεί. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα πρέπει και εμείς να καθίσουμε σταυρωμένα τα χέρια. Μας δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία εν ώψη των θερινών μηνών να μπορέσουμε να προσελκύσουμε, αν θέλετε να κεφαλαιοποιήσουμε προσπάθειες παλαιών ετών, αλλά και βέβαια όλη αυτή την εισρωή κυρίως από την χώρα της Τουρκίας, δυνάμει καταναλωτών οι οποίοι περνούν καθημερινά τα σύνορα προς τη χώρα μας, είτε ως χώρα διέλευσης, είτε ως χώρα διακοπών ή τουρισμού, έστω και για μία ή δύο ημέρες. Το προηγούμενο shopping festival που διοργανώθηκε πέρυσι έκλεισε για σας ικανοποιητικά, κύριε Χατζημιχαήλ, και αυτό ίσως να ήταν και ένα κίνητρο για να γίνει και φέτος? Κοιτάξτε, αν ανατρέξουμε λίγο στο παρελθόν και κυρίως το Σεπτέμβριο του 2009, κατά το οποίο ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης είχε διεξάγει μια μεγάλη έρευνα προκειμένου να δούμε το επιχειρηματικό περιβάλλον της περιοχής, εκεί είχαμε εντοπίσει και μάλιστα είχαμε ευνηδιαστεί κιόλας ότι μέσα στο μείγμα των καταναλωτών των καταστημάτων της Αλεξανδρούπολης βρισκόταν και Τούρκοι πολίτες. Έτσι ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια και αν θέλετε και μια στόχευση της τουρκικής αγοράς, κυρίως των δήμων που βρίσκονται κατά μήκος του ποταμού Εύρου, προκειμένου να προσελκύσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έτσι κι αλλιώς είχαν τη βούληση να έλθουν σε όλο τον νομό και βέβαια στην πόλη της Αλεξανδρούπολης κατά τους θερινούς μήνες. Βέβαια, θα πρέπει επίσης να δούμε σε σχέση με το περσινό Shopping Festival όχι μόνο αυτού καθεαυτού τη διοργάνωση, η οποία κατά την άποψη των περισσότερων κρίθηκε επιτυχής, αλλά κυρίως τον αντίκτυπο που είχε αυτό στην προσέλευση τουριστών κατά την περίοδο μετά το Shopping Festival και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Ουσιαστικά μιλάμε για 15 μέρες Ιουλίου και 15 μέρες Αυγούστου, το οποίο ήταν εμφανές το γεγονός ότι υπήρχαν πολλοί τουρίστες Τούρκοι και Ρουμάνοι και Βούλγαροι στην περιοχή μας. Αυτά ήταν λοιπόν τα σημαντικά στοιχεία που μας δίνουν, αν θέλετε, και τη δύναμη προκειμένου να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και βέβαια να μπορέσουμε να πείσουμε για ενεργό συμμετοχή όλους τους υπόλοιπους φορείς προκειμένου να συνδράμουν σε όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Και τώρα φυσικά έρχεστε στο ζητούμενο αυτής της συζήτησης, γιατί κύριε Χατζημιχαήλ, ναι, ο εμπορικός σύλλογος, ο εμπορικός κόσμος, αν θέλετε, πήρε αυτή την πρωτοβουλία, ανέλαβε αυτή την προσπάθεια, αλλά το θέμα είναι να υπάρξει και η ανάλογη στήριξη, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, και να μπορέσει να συνεχιστεί κιόλας. Έχω την αίσθηση ότι η φετινή διοργάνωση του Shopping Festival και η κάλυψη των 10 αυτών ημερών του Ιουλίου θα έχει να κάνει με όλους τους φορείς αυτοδιοικητικούς πρώτου και δεύτερου βαθμού και επιχειρηματικούς φορείς, κυρίως το επιμελητήριο, το οποίο για δεύτερη χρονιά συνεισφέρει τα μέγιστα σε όλη αυτή την προσπάθεια. Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι, κυρίως εμείς οι πολίτες αυτού του ακριτικού νομού, ότι θα πρέπει να παρουσιάσουμε στο εξωτερικό την Αλεξανδρούπολη άμεσα, μια και γίνονται οι προσπάθειες, και μεσοπρόθεσμα όλο τον νομό Εύρου ως ενιαίο προϊόν. Δεν μπορούμε με μεμονωμένες κινήσεις να μπορέσουμε να δεν έχουμε την πολυτέλεια μάλλον να μπορέσουμε να προσελκύσουμε εν δυνάμει τουρίστες και εν δυνάμει καταναλωτές. Αν αντιληφθούμε λοιπόν αυτό και εκμεταλλευόμενο όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία μας δίδει η γεωγραφική μας περιοχή, καθώς και το γεγονός της ποιοτικής αγοράς και των εκπληκτικών ξενοδοχειακών υποδομών που υπάρχουν στην περιοχή μας, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε πολύ καλά. Φέτος λοιπόν για δεύτερη χρονιά και για πρώτη φορά τουλάχιστον στο βαθμό που μπορώ εγώ να γνωρίζω τα τελευταία χρόνια,
επιδιώκεται μια τεράστια προσπάθεια προκειμένου να δοθεί έμφαση στις συγκεκριμένες ημέρες. Και το λέω αυτό διότι κατά τη διάρκεια του Shopping Festival έχουν προγραμματιστεί και εκδηλώσεις από τους υπόλοιπους φορείς προκειμένου να ενισχυθεί όλη αυτή η προσπάθεια τόνωσης της αγοράς της πόλης και του νομού. Μπορούμε να πούμε ένα παράδειγμα? Μπορώ να σας πω 3-4 παραδείγματα τις κυριότερες εκδηλώσεις. Κατά το δεύτερο μισό λοιπόν του Αλεξανδρούπολη Shopping Festival και 13 με 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη η 15η εμπορική έκθεση Αλεξανδρούπολης για πρώτη φορά με το χαρακτήρα της διεθνούς εκθέσεως, την οποία διοργανώνει το επιμελητήριο. Μια δεύτερη εκδήλωση η οποία θα ανακοινωθεί άμεσα είναι οι πολυπίκυλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες θα πραγματοποιήσει ο Δήμος της Αλεξανδρούπολης. Έχω την αίσθηση σε όλο το εύρος, το γεωγραφικό εύρος Αλεξανδρούπολης, αλλά και μάλιστα και σε συγκεκριμένο σημείο. Αναμένουμε να δούμε την τελική μορφή που θα έχει το πρόγραμμα αυτή και το πώς θα κινείται. Φυσικά το αντιλαμβάνομαι, γι' αυτό είπα έστω τουλάχιστον ένα παράδειγμα για να πάρουμε μια μικρή γεύση. Ναι, να αναφέρουμε και τα υπόλοιπα. Έχουμε την έκθεση βιβλίου, η οποία ξεκινά στα μισά του Shopping Festival την Τετάρτη. Υπάρχουν εντός του χώρου της εκθέσεως πρόκειται να γίνουν δύο πολύ μεγάλες ημερίδες, ένα παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ του επιμελητηρίου με ομιλητές και προσκεκλημένους από όλο τον κόσμο, το Σάββατο στις 14 Ιουλίου, την Κυριακή στις 15 Ιουλίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί εντός του χώρου της Διεθνούς Εκθέσεως και σε ειδικά διαμορφωμένο συνεδριακό κέντρο οικονομική ημερίδα με θέμα την περιφερειακή ανάπτυξη και όλα τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, με καλεσμένους και ομιλητές τους προέδρους και τους εκπροσώπους όλων των κοινωνικών εταίρων των εργοδοτών, Εθνικής Νομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, ΓΕΣΕΒΕ, ΣΕΒΕ της Θεσσαλονίκης, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι το επίπεδο των ανθρώπων οι οποίοι θα βρίσκονται την περίοδο εκείνη στην Αλεξανδρούπολη θα είναι πολύ υψηλό. Όσον αφορά το ψυχαγωγικό και καλλιτεχνικό κομμάτι, σχεδόν με την έναρξη του Shopping Festival διεξάγεται ο διεθνές, παγκόσμιο μάλλον, παγκόσμια ακαλυστία ομορφιάς Miss International Ecologic Tourism με 21 φιναλίστ, αν θυμάμαι καλά, από όλα τα μέρη του κόσμου, και πέραν όλων αυτών μην ξεχνάμε τη συνοδεία όλων αυτών των κοριτσιών οι οποίοι θα λάβουν μέρος σε αυτό, καθώς και την κάλυψη τηλεοπτική και μέσω διαδικτύου της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Μήνυμα από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Χατζημιχαήλ, είναι ότι τελικά αυτή η προσπάθεια μόνο συλλογικά μπορεί να πετύχει και να έχει τελικά και τα αποτελέσματα. Έτσι ακριβώς. Καταλαβαίνω, μάλλον συμπεραίνω, ότι σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά οι παράλληλες εκδηλώσεις είναι πολλές περισσότερες. Αυτά είναι και αυτό είναι θετικό. Και τα μεγαλύτερα. Γιατί προφανώς και οι υπόλοιποι φορείς τελικά κατάλαβαν ότι μπορεί να έχει αποτέλεσμα η δική σας η πρωτοβουλία και ότι ο ένας μπορεί να εκμεταλλευτεί εντός αγωγικών την δράση του αλλουνού για να υπάρξει και μια πιο έντονη κινητικότητα. Είναι οικονομίας κλίμακος έτσι και αλλιώς, και αυτό είναι και το ζητούμενο τελικά, τόσο στην δυσχερή οικονομική κατάσταση την οποία βιώνουμε, αλλά και λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τα οποία έχει η δικιά μας περιοχή. Αν η κρίση κάπου έκανε καλό, και σε αυτό φαντάζομαι θα συμφωνήσετε, είναι σε αυτό. Το επίπεδο δηλαδή της συνεργασίας και της σύμπραξης, γιατί μόνο τελικά έτσι μπορούμε έτσι να προχωρήσουμε. Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Τώρα όσον αφορά κάτι τελευταίο, έτσι όσον αφορά την προβολή και τη δημοσιότητα όλων αυτών των εκδηλώσεων και συγκεκριμένα και του Shopping Festival, θα πραγματοποιηθεί ραδιοτηλεοπτική προβολή στην Τουρκία και μάλιστα σε πολύ στοχευμένες αγορές και στη Βουλγαρία. Από και πέρα σε έντυπο τύπο έχουμε να κάνουμε με μια προβολή στη Γερμανία. Σας λέω, προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε οποιασδήποτε προσπάθειες έχουν γίνει κατά το παρελθόν και να κεφαλαιοποιήσουμε τα θετικά αποτελέσματα που είχαν αυτές οι προσπάθειες. Όσον αφορά το διαδίκτυο, θα παίξει συγκεκριμένη εκδήλωση σε όλα τα κράτη τα οποία μας ενδιαφέρουν να στοχεύσουμε. Και ένα βέβαια σημαντικό στοιχείο είναι ότι την Τετάρτη στις 16 Ιουνίου του 2010 θα παρουσιαστεί και θα προωθηθεί σε ένα έκτακτο σεμινάριο
του χάτα της, του συνδέσμου ουσιαστικά τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων τα οποία βρίσκονται στη χώρα μας. Και βέβαια μετά από αυτήν την παρουσίαση θα διοχετευθεί ουσιαστικά όλες αυτές οι εκδηλώσεις μέσα από τα κανάλια της ΧΑΤΑ, τόσο σε Ελλάδα όσο και σε εξωτερικό. Βεβαίως, πέρα από όλα αυτά που μας λέτε και φαντάζομαι ότι θα εμπλουτιστεί και ακόμη περισσότερο, φυσικά είναι ήδη πάρα πολλά αυτά που έχω ακούσει εγώ τουλάχιστον σε πρώτη φάση, αλλά όπως είπατε ακόμη το πρόγραμμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχει ακόμη ένα χρονικό περιθώριο για να κατασταλάξετε και να το εμπλουτίσετε ακόμη περισσότερο. Βεβαίως, ζητούμενο, κύριε Χατζημιχαήλ, είναι και αυτό που είπε και ο κύριος Μακρύδης, ότι και οι επιχειρήσεις από την πλευρά τους, αναφερόμενος φυσικά και στο κομμάτι το εμπορικό, θα πρέπει να κάνουν κάτι. Ενδεχομένως να ρίξουν λίγο τις τιμές, να κάνουν κάποιες προσφορές για να προσελκύσουν περισσότερο και το καταναλωτικό κοινό της περιοχής, αλλά και τους επισκέπτες που περιμένετε, γιατί φαντάζομαι ότι και αυτό είναι ένα θέμα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά τις τιμές, έτσι και αλλιώς τα τελευταία δύο χρόνια οι τιμές μας είναι ιδιαίτερα χαμηλές. Πάνω σε αυτές έχω την αίσθηση ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες θα συμμετέχουν τελικά στο Αλεξανδρούπολη Shopping Festival θα έχουν μία έκπτωση, μια περαιτέρω έκπτωση από μείον 20% έως και μείον 50%. Τώρα βέβαια είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο θίγεται αυτή τη στιγμή, το γεγονός της αυτόνομης συμμετοχής των επιχειρήσεων. Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι πέρα από τη συλλογική ευθύνη και τη συλλογική προσπάθεια υπάρχει και ατομική ευθύνη. Οι φορείς της περιοχής προσπαθούν να προσελκύσουν κόσμο. Από εκεί πέρα είναι στο χέρι και στη δυνατότητα του εκάστοτε επιχειρηματία να μπορέσει αυτόν τον κόσμο να το βάλει μέσα στο κατάστημά του. Εμείς έτσι κι αλλιώς έχουμε δώσει μια προθεσμία μέχρι και τις 15 Ιουνίου να δηλώσουν πλέον οι επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να συμμετέχουν σε όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και μάλιστα τον τρόπο με τον οποίο θα συμμετέχουν. Τι εκδηλώσεις λοιπόν θα κάνουν οι ίδιες εντός και εκτός των καταστημάτων τους. Μέσα σε όλη αυτή την προσπάθεια, βέβαια, μην ξεχνάμε τις υπηρεσίες καφέ και εστίασης, οι οποίες θεωρώ ότι θα είναι πολύ σημαντικές. Έτσι κι αλλιώς είναι οι πρώτοι οι οποίοι επωφελούνται από όλη αυτή την, από όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Ασφαλώς το αναγνωρίζουν οι άνθρωποι. Οπότε ανάλογες ενέργειες θα κάνει και ο Σύλλογος λοιπόν της εστίασης, προκειμένου να γίνουν εκδηλώσεις είτε εντός των καταστημάτων, είτε μαζικές εκδηλώσεις σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο θα κάνουν οι εστιατόρες θα είναι η παρουσίαση των τοπικών μας προϊόντων και η προβολή τους εντός των καταστημάτων. Βασικό κομμάτι και αυτό. Βέβαια, βέβαια. Οπότε θεωρώ ότι η συμμετοχή λοιπόν, η προσωπική συμμετοχή στην επιτυχία όλης αυτής της εκδήλωσης θα συμβάλλει αποφασιστικά τελικά στο να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα όχι μόνο για τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις, όχι μόνο για το συγκεκριμένο, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αλλά κυρίως για τα ίδια μας τα καταστήματα. Ναι, γιατί πέρα από το γεγονός ότι πράγματι είναι μια προσπάθεια, κύριε Χατζημιχαήλ, αυτήν τη δύσκολη χρονική περίοδο να υπάρξει με κάποιο τρόπο μια σχετική τόνωση της αγοράς, το θέμα είναι να το δούμε και μακροπρόθεσμα, αν γίνεται. Δηλαδή, αν μπουν οι βάσεις, τα θεμέλια, τότε πράγματι αυτή η προσπάθεια, φαντάζομαι θα συμφωνήσετε και εσείς σε αυτό, μπορεί να έχει και συνέχεια. Δηλαδή να μην γίνει μόνο φέτος και τέρμα, ό,τι καρποθήκαμε, εντάξει, κάτι έγινε, τελικά κάπως κινηθήκαμε. Να μπουν οι βάσεις και να προχωρήσει και να γίνει και τα επόμενα χρόνια. Και να έχουμε βγει και από την κρίση πρώτα ο Θεός. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η περιοχή μας, οι οικονομικοί φορείς και οι αυτοδιοικητικοί θα πρέπει να κινηθούν, αν θέλετε, αυτόνομα. Δεν ξέρω αν είναι δόκιμος ο όρος ο οποίος χρησιμοποιώ, αλλά θα πρέπει να κινηθούμε αυτόνομα όσον αφορά την ανάπτυξη της δικής μας περιοχής. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι και κατά την περίοδο της μεγάλης ανάπτυξης σε εισαγωγικά φούσκας της υπόλοιπης Ελλάδας, εμείς δεν συμμετείχαμε ενεργά σε όλο αυτό. Κυρίως λόγω των πολιτικών της αθηνοκεντρικής διοίκησης. Οπότε λοιπόν θεωρώ ότι ίσως είναι η ευκαιρία η δικιά μας η περιοχή να δώσει το έναυσμα για οικονομική ανάταση και ανάπτυξη ίσως και ολόκληρης ελληνικής επικράτειας. Έχουμε τις δυνατότητες, έχουμε
το τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα της, της γεωγραφικής μας παρουσίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Έχουμε ένα σημαντικό πλεονέκτημα του Ολυμπόλης, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει είτε ως διαμετακομιστικό κέντρο προς τις χώρες της Βαλτικής και, και τη Ρωσία, είτε ως βοηθητικό λιμάνι, ακόμη και στο λιμάνι της Κωνσταντινούπολης. Τα έχουμε όλα αυτά, κύριε Χατζημιχαήλ, και πολλά περισσότερα μπορώ να σας απαριθμίσω εγώ, αρκεί να τα αξιοποιήσουμε και να τα εκμεταλλευτούμε δεόντως. Λοιπόν, άρα κλείνουμε με αυτό που είπατε, από τις 7 μέχρι τις 15 Ιουλίου. Πρακτικά είναι μέχρι τις 14. Κυριακή είναι κλειστά τα καταστήματα. Όμως την Κυριακή το πρωί στο χώρο της Αλέξπο, της Διεθνούς Εκθέσεως Αλεξανδρούπολης, θα πραγματοποιηθεί η τελική λήξη και κάποια εκδήλωση. Μάλιστα. Έτσι. Άρα μέχρι τις 15 λοιπόν Ιουλίου, μακάρι να πάνε όλα καλά. Αυτό ο καθένας μας το επιθυμεί, κύριε Χατζημιχαήλ, αλλά φυσικά και οι δικοί σας οικόποι να δικαιωθούν, γιατί φαντάζομαι ότι συνολικά μιλάω οι δικοί σας οικόποι, του εμπορικού συλλόγου και των φορέων. Των εμπόρων και των επιχειρηματιών. Έτσι, που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, θα έχετε κοπιάσει, θα έχετε τρέξει αυτό το χρονικό διάστημα. Να πάνε λοιπόν όλα καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τα όσα μας είπατε και εσείς. Εμείς τώρα να πάμε σε ένα άλλο ρεπορτάζ, αγώνα τριάθλου, σε έναν άλλο αγώνα μάλλον θα πάμε, από τον αγώνα του εμπορικού συλλόγου. Λοιπόν, αγώνα τριάθλου για τα άτομα με αναπηρία και χωρίς αναπηρία, διοργάνωσε ο Αθλητικός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Κότινος σε συνεργασία με τον Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ο αγώνας με μορφή σκυταλοδρομίας ξεκίνησε από το φάρο της πόλης, ενώ σημείο τερματισμού είχε το Δημοτικό Κολυμβητήριο. Διοργανωτές και συμμετέχοντες διέδωσαν το μήνυμα πως η οποιαδήποτε μορφή αναπηρία δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο μπροστά στην ίδια τη ζωή. Έτοιμοι, πάμε! Τριάτο γύρα! Άντε ρε τριάτο! Περίμενε λίγο! Η εκκίνηση δόθηκε και πολίτες κάθε ηλικίας ξεκίνησαν για μια σκυταλοδρομία διαφορετική από τις άλλες. Άτομα με αναπηρία αλλά και χωρίς αναπηρία μαζί έκαναν ποδήλατο, έτρεξαν και κολύμπησαν, συμμετέχοντας με αυτόν τον τρόπο στον αγώνα τριάθλου που διοργάνωσε ο Αθλητικός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Κότινος για τρίτη συνεχή χρονιά.